Βρισκόμαστε στο γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατευθυνόμαστε στο γραφείο. Εδώ, μάλιστα, Μαρία Στυλιανού Λωτίδη. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ορίσατε. Πώς είστε. Μια χαρά. Τώρα που σας βλέπω, καλύτερα. Α, να... <laughs> να το δούμε στο τέλος της συνέντευξης. Προβλημάτε το Στυλιανού Λωτίδη. Και τα δύο. Και τα δύο στη Λενουλωτή δεν μπορώ να λέω. Κυρία Στυλενουλωτή. Ό,τι σε, σε βολεύει. Ό,τι σε βολεύει. Δεν έχω Κυρία, ένα πρόβλημα. Επίτροπη. Επίτροπη. Αυτό. Ωραία. <laughs> Η αναταράξη προκάλεσε εκλογή τη Ανίτα Δημητρίου στη θέση τη Προέδρου τη Βουλή μου θύμισαν προσωπικά ανάλογε αντιδράσει που υπήρξαν για το δικό σα γιορισμό στη θέση τη Επιτρόπου. Και πάλι η συζήτηση δεν περιστράφηκε γύρω από το αν είστε ικανοί ή όχι για την συγκεκριμένη θέση. Αλλά υπονοήθηκε πως μια γυναίκα τοποθετήθηκε σε κάποιο πόστο από έναν άντρα για να εξυπηρετήσει συμφέροντα. Στη δική σα περίπτωση, καλέ σχέσει με τα μίντια που έχει ο σύζυγό σα. Αυτό φαντάζομαι δεν α, ισχύει και για την Ανίτα. Όχι. Γιατί το παραλληλήσατε. Όχι, έγινε, έγινε ακριβώ. Η Ανίτα ήταν άλλο πάλι. Το κοινό ήταν ότι τοποθετήθηκε από έναν. Προτάθηκε από έναν άντρα, από τον Αβέροφ, για τα δικά του πολιτικά παιχνίδια. Σε δική σα περίπτωση, ότι σα έβαλαν σε αυτή τη θέση για να έχει ο πρόεδρο καλέ σχέσει mm. με το συγκρότημα τη καθημερινή. Ναι, ναι, ναι. Ε, Και στι δύο περιπτώσει, από τη συζήτηση απουσίαζε παντελώ η κουβέντα για το αν είστε ικανέ ή όχι για αυτή τη θέση. Το οποίο φυσικά είναι εξοργιστικό και άδικο. Ε, Σαφώ και συμφωνώ απόλυτα μαζί σα, γιατί αρχίζουμε ανάποδα. Mm. Δηλαδή αν αρχίζουμε με το πρόσωπο, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο ε, που παίρνει αυτή τη θέση και μιλάμε σε, για μια κοινωνία που τώρα θέλει να, να ενθαρρύνει ε, τις γυναίκες στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και στη λήψη αποφάσεων γενικά, ε, να τις βλέπουμε πιο δυναμικές ε, ε, που έχουν και να, ε, ένα θάρρος περισσότερο θα έλεγα γυναίκες από τους άντρες, από τη φύση τους, ε, δεν τις αφήνουμε και ενώ λέμε στη θεωρία θέλουμε γυναίκε, μόλι καταλάβουν μια α, θέση σημαντική, αρχίζουμε να το αντιστρέφουμε και να το βλέπουμε ανάποδα ότι εξυπηρετεί κάποια άλλα συμφέροντα. Ε, αυτό πρέπει να πάψει yeah. και με τη δική μου εμπειρία και με αυτό τη Ανίτα. Νομίζω ότι η Ανίτα είναι σε πολύ λιγότερο βαθμό από εμένα. γιατί ε, για μένα για 15 μέρε δεν, 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 μπορώ να θυμηθώ τι άκουγα για το πρόσωπό μου. Και αυτό που με λείπει περισσότερο θα, θα έλεγα ότι ενώ αυτέ οι 15 μέρε ήταν έτσι τόσο έντονε και τόσο επικριτικέ, λέγα, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν με γνωρίζουν. Ε, μπορεί να εξυπηρετούν κάποιε πολιτικέ αντζέντε δικέ του, μπορεί να θέλουν κάποιε προτιμήσει δικέ του για του δικού του λόγου, του οποίου αντιλήφθηκα στην πορεία. Ε, δεν είναι προσωπική επίθεση. Ε, αυτό που με ότι οι πιο ξεκάθαρε τοποθετήσει προήλθαν από γυναίκε. Ε, πριν δύο χρόνια οι σχέσεις με τον γενικό ελεγκτή είχαν φτάσει στον αδείρ. Mm -hmm. Πρακτικά ο ένας ζητούσε την ποινική δίωξη του άλλου. Mm -hmm. Συνέβη και αυτό. Ε, φαντάζομαι δεν βελτιώθηκαν από τότε. Φαντα... Ε, Γιατί θα ήθελα ο... να σα διακόψω. Δε, εγώ ούτε ποτέ ουδέποτε ζήτησα την ποινική του δίωξη. Ούτε ποτέ. Ε, εκείνος τη ζήτησε δύο φορές. Ε, εγώ όμω ποτέ. Απλά, εγώ προειδοποίησα ότι ε, η παρέμβαση στο έργο του Επιτρόπου επέστησε mm. την προσοχή ότι υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο στο νόμο ότι οποιαδήποτε παρέμβαση που να παρακολεί το έργο συνιστά ποινικό αδίκημα. Στον ίδιο. Ναι. Δεν κατεγγείλα ποτέ στο Γενικό Εισαγγελέα. Κάτι που έχει κάνει, παραλαμβάνω, ο ίδιο δι. <laughs> <laughs> οι σχέσει όμω δεν βελτιώθηκαν από τότε, σωστά. Ότι... Γιατί εξακολουθεί να σα τιμά στι εκθέσει του. Ναι, νομίζω ότι. Δεν θα μπορώ να μιλήσω για βελτίωση σχέση, γιατί ουδέποτε υπήρξε σχέση. Ε, είμαστε δύο ανεξάρτητοι θεσμοί. Ε, θεωρώ ότι ε, τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, οι θεσμοί είναι εδώ, και με κάθε ειλικρίνεια θα σου έλεγα ότι ε, μέσα από αυτή την αντιπαράθεση, αν θες, ε, και για το θεσμό και για μένα προσωπικά, ε, βγήκε κάτι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, ε, προσπαθώ να απομονώσω όλα, όλα, αυτή τη σύγκρουση και να πω ότι φεύγοντας από αυτό το γραφείο, τουλάχιστον ε, ενίσχυσα τον ιστό της ανεξαρτησίας. Δηλαδή, μέσα από αυτή την αντιπαράθεση αναγνωρίστηκε, ακούστηκε η Κύπρος, ακούστηκε ο θεσμός του Επιτρόπου Δικής Προστασία Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ήρθαν, ήρθαν, οι διεθνείς οργανισμοί, το International Ombudsman of Institute και είπε κάτω τα χέρια από την ανεξαρτησία του Επιτρόπου. Κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρίση στην ενέργεια των αποφάσεων mm. ή στον τρόπο διεξαγωγής της εργασίας τους. Γι' αυτό ε, έγινε με επίσημη ε, ανακοίνωση και απόφαση, οπότε είναι εκεί. Ήρθε και το επιβεβαίωσε ο Γενικός Αγγελιάς μετά ότι κακώς γέρθηκε όλο αυτό το ζήτημα ε, και θα έλεγα ότι ακριβώς ε, μπήκε πιο βαθιά ο ιστός της ανεξαρτησίας. Ναι, αλλά ο μέσο πολίτη όμω βλέπει δύο θεσμού οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι τα σημαντικότερα όπλα που mm -hmm. διαθέτει ο Πολίτη απέναντι στην κρατική ασυδοσία, να μαλώνουν μεταξύ του, να εννοσπαράζουν. Mm -hmm. ε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τα καλύτερα Όχι. μηνύματα που στέλνετε. Όχι, και όσο καιρό διαρκούσε, γιατί τώρα σα το λέω σαν ό, όταν, ε, από κάποια απόσταση. Όταν όσο καιρό διαρκούσε, πραγματικά ήταν λυπηρό. Ήταν λυπηρό ακριβώ γιατί είμαστε δύο ανεξάρτητοι θεσμοί που έπρεπε ε, ναι, μεν παράλληλα να ασκούμε τι αρμοδιότητέ μα, αλλά ε, είχαμε ένα κοινό σκοπό. Ε, δηλαδή, να, να εδραιώσουμε τη χρηστή διοίκηση στην Κυπριακή κοινωνία, ο καθένα μέσα από τι αρμοδιότητε του. Και είναι αυτό που έπρεπε να ξεκαθαρίσει. Οι αρμόδιότητε του καθενό. Γιατί ο Γενικό Ελεκτή τη Δημοκρατία ασχολείται με αριθμού, ο Επίτροπο ασχολείται, ασχολείται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι εντελώ διαφορετικά πράγματα και αυτό έπρεπε να ξεκαθαρίσει. Ε, Σαφώ, στην αντίληψη του. Του μέσου πολίτη αυτό που επικράτει είναι αυτή η βαβούρα. Στην τοποθέτησή σας τώρα στην υπόθεση Γιώργου Γκαβρίλ, mm -hmm. η οποία προκάλεσε, τουλάχιστον σε μένα, μια δυσάρεστη έκπληξη. Ε, είπατε στην ουσία ότι προσπέρασε τα θεμητά όρια της αποδοχής τη όποια πρόκληση και άγγιξε τα θεία, αγγίζοντα συνάμα τα θρησκευτικά αισθήματα των πιστών και προσέβαλα με τον τρόπο αυτό δικαιώματα τρίτων προσώπων που συνδέονται με την θρησκευτική ελευθερία. Mm -hmm. Τώρα, η απορία μου είναι ότι ο καλλιτέχνης δεν μπόδισε κανένα να το εξασκήσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα, αυτή είναι η θρησκευτική ελευθερία. Αντίθετα, κάποιοι, από και εσεί και ο θεσμό Επιτρόπου προσπαθήσατε να περιορίσετε την καλλιτεχνική του έκφραση. Ναι. Ε, περιορισμός καθόλου, γιατί περιορισμός θα ήταν αν υπήρξε οποιαδήποτε δίωξη ε, στο πρόσωπό του, κάτι το οποίο Το συντοποθε... προσπάθησαν και αυτό. Το προσπάθησαν την πειθαρχική του δίωξη που ήταν σε σχέση με τα καθήκοντά του ω δημόσιο υπάλληλο, Αυτό είναι ένα θέμα. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί, αυτό είπε το Υπουργείο Παιδεία και εγώ δεν αναμίχθηκα σε αυτό. Γιατί mm. τελειώνοντα την τοποθέτησή μου, αν τη θυμάστε, έλεγα ότι θα πρέπει και ο καλλιτέχνη και το έργο του να μείνει μακριά από οποιαδήποτε προσωπική δίωξη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, Μαρίνο μου, δεν θα αναλύσω τα όρια. Ούτε θα πω κάτι από την προσωπική μου άποψη, γιατί δεν κλήθηκα γι' αυτό. Ήταν άποψη επιτρόπου Διοικήσεως. Ε, Γι' αυτό επικαλέστηκα ό,τι είναι γραπτό. Δηλαδή και το Σύνταγμα τη Κυπριακής Δημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Που έλεγε τι, δεν σημαίνει ότι περιορισμός της ελευθερίας είναι να μην σ' αφήσει να εκδηλώσει τα θρησκευτικά σου. Ε, συναισθήματα, αλλά ότι μπορούν να πληγούν αυτά τα θρησκευτικά συναισθήματα από κάποιες ε, ε, εικόνες. Αυτό το είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ε, ε, υπόθεση που εξέτασε εναντίον της Αυστρίας, όταν για μια ταινία, και εκεί πήρε ε, ε, ιδιαίτερα μέτρα η πολιτεία. Ήταν μια ταινία που παρουσίαζε τον Χριστό, την Παναγία, σε διάφορες ε, ε, καταστάσεις που δεν θα περιέλθω, και είπε όχι. Προσβάλλει αυτό, ξεπέρασε το όριο, γιατί προσβάλλει θρησκευτικά συναισθήματα τρίτων προσώπων και, και του κατέβασε την ταινία. Ναι, ε, αυτό ναι. που είπαμε εμεί σε καμία περίπτωση δεν ζητήθηκε ούτε ούτε σαν σκέψη να παρέμβει το κράτο με οποιοδήποτε ε, τρόπο στην ελευθερία τη έκφρασή του. Ε, αυτό όμω δεν μπορούσε να μπορώ ότι διαπιστώνεται κά, κάτι. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Μπορούμε μέσα από την τέχνη, την επίκληση τη τέχνη να προσβάλλουμε τον οποιοδήποτε. Και γιατί, να σου βάλω και ένα άλλο ερώτημα. Μια συ... γιατί... σύντας, υπάρχει μια τέχνη όπω γιατί... όπως η κομμωδία η οποία προσβάλλει, ναι. Ναι, εκεί ναι, προσβάλλει και το βλέπουμε διαφορετικό. Αυτός είναι ο σκοπός της. Ναι. Η καλή κομμωδία, εγώ πιστεύω, πρέπει να είναι προσβλητική. Ναι. Εκείνο είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το κρίνεις με την ανοχή σκοινων... ναι. τη κοινωνία σε μια δεδομένη στιγμή. αρχίζουμε από τώρα να το Ρησοφάνη. Το παράδειγμα τη Αυστρία, επειδή διάβασα την υπόθεση, mm. εκεί ανάμεσα στο σκεπτικό έλεγε ότι από τη στιγμή που η Αυστρία είναι ένα κράτο όπου κυριαρχεί η ρωμαιοκαθολική ε, θρησκεία, ο, mm -hmm. ε, ο χριστιανισμό, ε, ε, και προσβάλλει τα θρησκευτικά αισθήματα. Φτάνουμε mm. έρθω στο σημείο ότι, σαν επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαίωμα ενό ανθρώπου, δεν καλείται να το προστατεύσετε το ίδιο ακόμα και όταν πηγαίνει κόντρα σε ένα οργανωμένο σύνολο. Ε, Αγγίζει ένα πολύ ωραίο θέμα, Μαρίνο μου, γιατί ακριβώ και το δικαίωμα ενό ανθρώπου ναι, πρέπει, να πρέπει, πρέπει να το βάλω α, σε αναλογία με το δικαιώματα άλλων ανθρώπων. Και εγώ είμαι εδώ και για τα δικαιώματα το και του θύματο, αλλά και του θήτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να ζυγιστούν τα δύο. Και εφόσον δεν, δεν θα υπήρχε οποιαδήποτε τιμωρία για τον ίδιο και για τι προσβολέ, αν υπήρξαν προσβολέ σε πρόσωπα, αυτό mm. ο νόμο ο ίδιο το καλύπτει, ο οποιοδήποτε μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να τον αναγνωρίσουν τα το οποιαδήποτε δικαιώματα προσβολή του. Εγώ όμω είπα ότι υπάρχει και ένα άλλο δικαίωμα τη θρησκευτική ελευθερία. Ήταν από τη μια ελευθερία τη έκφραση, που, κα, που είπαμε mm. καλό ή κακό υπήρξε, και από τη άλλη. Ε, το ότι ένιωσαν δυσφορία ω προ τα θρησκευτικά του συναισθήματα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, σε μια συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή. Έχετε δηλώσει κατά καιρού και σε μηνύματά σα, με αφορμή Παγκόσμιε Μέρε, ότι αν και υπάρχει βελτίωση γενικά στην Κυπριακή κοινωνία σε ό,τι αφορά την, τα δικαιώματα των ατόμων mm -hmm. και των μεταναστών, των... εν τούτης, η ομοφοβία και ο ρατσισμό έχετε πει κατά καιρού ότι αποτελούν μια θλιβερή πραγματικότητα στο νησί. Και πώς να μην αποτελούν όταν βασικά και ο ρατσισμός και, η... και ο σεξισμός και η ομοφοβία ενθαρρύνονται ή κανονικοποιούνται όταν εκφράζονται από επίσημα χείλη όπως είναι η πολιτική, όπως είναι η εκπαίδευσή μας, το δημόσιο σύστημα της εκπαίδευσης και η εκκλησία. Ακριβώς. Ε, γι' αυτό... Ε... Υπάρχει πλέον η ποινικοποίηση ε, ρητορικής μίσου, η οποία περιλαμβάνει την υποκίνηση άσκησης βίας, δηλαδή το στοιχείο της υποκίνησης βίας, σε οποιοδήποτε ε, ομοφοβικό ή ε, ρατσιστικό λόγο και ακριβώς αν εκφέρεται αυτός ο λόγος από άτομα που έχουν επιρροή, ε, από πρόσωπα που έχουν, ε, κατέχουν εξουσία, αυτό ε, δημιουργεί διπλή ευθύνη και ενεργοποιεί τι πρόνοιε του νόμου. Ναι, αυτό ο νόμο δεν έχει εφαρμοστεί όμω. Δηλαδή ο Αρχιεπίσκοπο έχει μεταφερθεί πολλέ φορέ εναντίον ομοφυλοφίλων ή άλλων mm -hmm. ε, ε, κοινωνικών ομάδων, αλλά δεν διώχθηκε ποτέ ποινικά. Ε, και Κανένα ε, από αυτού δεν διώχθηκε ποτέ ποινικά. Ναι, κρίθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα για αυτό το πράγμα, ναι. ότι, γιατί είναι το στοιχείο τη υποκίνηση. Αν απλά εκφέρει ρατσιστικό λόγο, ε, νομίζω και η 30 φίλου είχε αναφερθεί στην Ελλάδα. Ε, σε κάτι τέτοια ομοφοβικά και ρατσιστικά σχόλια και το δικαστήριο έκρινε ότι ήταν ακραίο, ρατσιστικό λόγο και δεν ήταν ρητορική μίσου που υποκινούσε την άσκηση βία. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είναι τυχαίο που λέμε την υποκίνηση. Γιατί η υποκίνηση υποδαβλίζει μετά βίαιε συμπεριφορέ. Ερχόμαστε στα εγκλήματα μίσου. Γι' αυτό πρέπει να τα αναχαιτήσουμε πριν στη ρητορική για να μην καταλήξουμε σε εγκλήματα αμίσους. Αλλά δεν μπορούμε και από την άλλη να φυλακίζουμε πρόσωπα σε αυτό που λες, είπαμε πριν, στην ελευθερία τη έκφραση. Και σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική παρενόχληση και είδαμε επώνυμε καταγγελίε όπω τι άντρε Ελευθερίου mm. να αξιοποιούνται πρώτα για πολιτικά ωφέλη και σόου και μετά να πέφτουν στο κενό. Όχι και το πιο ενθαρρυντικό μήνυμα που στέλνεται για θύματα, στα θύματα που φοβούνται να μιλήσουν. Ναι. Έρχεσαι μια τοποθέτηση που δεν μπορώ να την υιοθετήσω γιατί δεν ξέρω αν ήταν για σόου ή όχι. Ε, σίγουρα ήταν ε, μια προσπάθεια να στηρίξουν. Και επειδή ήταν και ένα επώνυμο πρόσωπο, αυτό θα έδινε το έναυσμα να μιλήσουν πο, πολλοί κόσμος. Και, α, θα έρθω και στη δική μας εκστρατεία από τον σπάσει τη σιωπή. Ναι. Α, και γι' αυτό πήραμε και πολλά παράπονα εμείς για α, σεξουαλική παρενόχληση, το οποίο επιλαμβανόμαστε. Ε, όμως το αποτέλεσμα, Μαρίνου μου, ήταν ότι ο Γενικός Εισαγγελάς, ο Συμβουλός α, α, του Κράτους, αποφάνθηκε ότι με βάση τον νόμο... Δεν μπορούσε να διωχθεί. Δεν ήταν γιατί την ξεσηκώσανε και μετά α, την αφήσανε στα κρύα του λουτρού. Δεν υπήρχαν προϋποθέσεις του νόμου. Αυτό ήταν η επίσημη ανακοίνωση και προφανώς γι' αυτό δεν προωθήθηκε. Δεν είναι δηλαδή θεωρητικό και δεν θεωρώ ότι αν υπήρχε, ε, ε, υπήρχε έδαφος δεν θα προχωρούσα. Mm. Γιατί προχωρήσαν και σε άλλες περιπτώσεις. Και είναι κρίμα που δεν μπορέσαν να προχωρήσουν. Κρίμα. Και στο τέλος... Για το τέλος. Γιατί έχω την αίσθηση πως η κυπριακή κοινωνία είναι φτιαγμένη για αρτιμελείς, πλούσιους, ορθόδοξους και λευκούς straight άντρες. Άνδρες. Mm. <laughs> Έχεις δίκιο. Και αυτό θα έλεγα ότι ναι, είναι μια αντανάκλαση της κοινωνίας. Είναι μια αντανάκλαση της παιδείας. Το τρόπο που μεγαλώνουμε άνδρες και γυναίκες, κορίτσια και αγόρια. Ε, πρωτίστως À, να μην αποδέχονται την όποια διαφορετικότητα, να μην υπάρχει σεβασμός της όποιας διαφορετικότητα και να κυνηγούμε τον ηλισμό. Θέλοντας να σας δώσω όμως και ένα μήνυμα αισιοδοξία ότι η νέα γενιά μπορεί να μην είναι τόσο μεγαλωμένη όπως οι δικές μας γενιές ή οι προοδηγούμενες γενιές. Δηλαδή υπάρχει αυτή η ελευθερία και των κοριτσιών και των αγοριών και οι επαναστάσεις. Και η ειλικρίνεια και η αλήθεια τους. Και αυτό οφείλεται όμως και στους γονείς τους που τους αποδέχονται. αποδέχονται αυτή την αλήθεια χωρίς να χρειάζεται να κρύβονται πια α, για να α, διεκδικούν το μερίδιο της ελευθερίας τους. <Τι> Και σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας ε, με ένα κολατσιο για ενέργεια και δύναμη για να μπορέσετε να συνεχίσετε την ημέρα. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Μπλε. Το νέο πρόγραμμα επιβράβευση με κάρτε τη Ελληνική Τράπεζα είναι εδώ και επιβραβεύει τι επιλογέ σου. Κάνε τι αγορέ σου σε υπεραγορέ, πρατήρια βενζίνη, εστιατόρια, καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών και εμπορικά καταστήματα για άμεση επιστροφή χρημάτων. Κατέβασε το Blair Rewards App και εποφελήσου των ειδικών προσφορών. Βάλε το μπλε στη ζωή σου. Νέο πρόγραμμα επιβράβευσης με κάρτες της Ελληνικής Τράπεζας. thank you